Στην σταδιακή μείωση του ένφια κατά 30% σε βάθος διετίας αναμένεται να φέρει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο θα έρθει στη Βουλή έως τις αρχές Αυγούστου. Μεγάλη ανάσα θα δώσει το σχέδιο της κυβέρνησης στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας μικρότερης αξίας των 200.000 ευρώ, με μείωση στο φόρο κατά 10%. Σίγουρα εκείνο που θα έρθει στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι η μείωση την επόμενη διετία του ένφια σε ποσοστό 30% για όλου ανεξαιρέτως. Επιπλέον, μείωση θα δουν οι διοκτήτε ακινήτων στο λογαριασμό του ένφια από το 2020, καθώ θα μειωθεί κατά 20% και θα ισχύσει για όλου του ιδιοκτήτε ακινήτων, ανεξάρτητα από το ύψο τη ακίνητη περιουσία του. Η ανώτατη μείωση στον ένφια θα έρθει το 2021, καθώ θα μειωθεί επιπλέον 10% για όλου, ανεξαρτήτω του ιδιοκτήτε ακινήτων. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση τη τελική Λογικής ελάφρυνσης για του ιδιοκτήτε ακινήτων θα αποτελέσουν οι σημερινέ αντικειμενικέ αξίε. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτη ακίνητη περιουσία αξία 60.000 ευρώ πλήρωσε το 2018 ένφια 224 ευρώ. Θα πληρώσει για το 2019 157 ευρώ, ενώ το 2020 125 ευρώ αντίστοιχα. Το 2021 ο ένφια θα διαμορφωθεί στα 113 ευρώ, με συνολικό όφελο 111 ευρώ. Μου φάνει, δεν είναι ωραίο. Τι κατεβαίνει. ...δεν έχουμε να φάμε». Η διοκτήτης ακίνητης περιουσίας αξίας 150.000 ευρώ... ...αν το 2018 πλήρωσε για ένφια 370 ευρώ... ...για το 2019 θα πληρώσει 333 ευρώ... ...το 2020 265 ευρώ... ...και το 2021 θα φτάσει να δώσει 238 ευρώ... ...δηλαδή θα έχει όφελος 132 ευρώ. Τρία επιπλέον μέτρα αναμένεται να δώσουν όθηση στην οικονομία... ...παράλληλα με την ελάφρυνση του ένφια για μια τριετία του ΦΠΑ κατά τι μεταβιβάσει νεόθμητων ακινήτων. Αναστολή για μια ακόμη τριετία του φόρου υπεραξία στι αγοροπολισίε ακινήτων, αλλά και έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% τη δαπάνη για αναβάθμιση των κτηρίων. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να δώσει ανάσα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτε ακινήτων.